Πάμε στο δεύτερο θέμα. Το οποίο είναι η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 από δέσμευση εκδόσεων. Το δεύτερο θέμα θεωρείται κατεπίγον να συζητηθεί δεδομένη στις λήξεις του τριμήνου για τις αποδεσμεύσεις και τις ολοκλήρωσεις του νέου τεχνικού προγράμματος. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δεν θα έρθει κάτι που δεν θα συμμαχίσεις, όχι. Για το κατεπίγον που είναι. Συμφωνείτε, δεν άνθρωπος. Συμφωνούμε. Διαφωνεί κάποιος, παιδιά. Όχι, συμφωνούμε με τις παρατηρήσεις που είπαμε ότι δεν μπορεί όλα αυτά τα θέματα να έρχονται σε έκτακτη συνεδρίαση. Δεν ήρθαμε εδώ τώρα για να δημιουργήσουμε πρόβλημα, αλλά πραγματικά το πρόβλημα δημιουργείται από μόνο του ως έκτακτες διαδικασίες. Έχετε βάλει πάλι τους πυλώνες το τεχνικό πρόγραμμα. Λοιπόν, στην προηγούμενη αναγνώριση ανακοινώσαστε. Επειδή ήταν Το τρίτο θέμα θεωρείται κατεπίγον να συζητηθεί προκειμένου ληφθεί άμεσα η απόφαση διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίας στο Γαβρίο, ώστε να συζητηθεί θέμα που αφορά την περιοχή Γαβρίου με καταληκτική ημερομηνία γνωμοδότησης του Δήμου στις 18/12/19. Λοιπόν, έχουμε κάτι να πούμε, κάποιος είναι το λόγο. Μικρά. Συγχωρούμε μόνο, άρα και πάμε στο τέταρτο. Πάμε στο τέταρτο θέμα, το οποίο είναι μίσθωση ακινήτου για την μετάσταση δημοτοποιητή. Και το θέμα αυτό θεωρείται κατεπίγον, διότι μετά την ανακοίνωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας της απόρριψης της αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου Άδου κατά της άρνησης του ΥΠΟ να χορηγήσει παράταση περιβαλλοντικών όρων για τον δημοτοποιητή στην υφιστάμενη θέση της Σταυροπέδα Άδρου, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να βρεθεί άμεσα άλλος κατάλληλος προς τούτο χώρο. Γιατί αυτό είναι κατεπίγον δηλαδή και δεν μπορούσε να έρθει σε δύο μέρες. Έτσι να έχουμε το χρόνο, γιατί για να το πω κιόλα για να εξηγήσω την απειλή, γιατί σήμερα μάθαμε, κυκλοφορούν πολλά πράγματα εδώ, τα δελτία τύπου και όποιες σημαντικά θέματα. Τα δελτία τύπου του Δήμου κυκλοφορούν πρώτα από τον ηλεκτρονικό τύπο και μετά επίσημα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή δεν αναρτώνται και καθόλου. Αλλά σήμερα μάθαμε ότι εκδόθηκε η απόφαση, δεν ξέρω η κυρία Κιτάτα αν το γνωρίζει να μας το πει, εκδόθηκε η απόφαση, μάλλον καθαρογράφηκε η απόφαση, το σωστό είναι. Όχι, να πω λίγο κάτι. Πού, να βοηθήσω. Όχι. Τώρα στο έγραφε, να δούμε. Αν το ψηφίσετε ή όχι. Να αφορά το δεματοποιητή, θέλω να πω ότι εμείς δεν έχουμε. Αν δεν το θεωρείτε, δεν το ψηφίζετε. Εγώ δεν ξέρω να το ψηφίσετε. Δεν είναι αυτό. Μα τώρα εσύ κάνετε έκτακτο για να όμως. Ναι, εγώ τώρα λοιπόν για το έκτακτο μιλάω. Θα μπορούσε να είσαι. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να το ψηφίσει. Δεν το ψηφίσει. Ναι, στην τακτική συνεδρίαση λοιπόν. Σου εξήγησα ότι θέλουμε να ελευθερώσουμε την τακτική γιατί έχουμε το βάλει θέμα του Σιλό. Αν θέλετε, πάμε γιατί δεν θέλετε. Αν δεν το ψηφίσετε, εγώ προτείνω να συζητηθεί σήμερα. Ό,τι θέλετε. Η ερώτηση λοιπόν για την οποία δεν με αφήνω να καταλάβω είναι ότι εμεί δεν είχαμε όλη αυτή την πληροφόρηση. Θα ήταν πολύ σημαντικό να είχαμε και την απόφαση και όλα αυτά να μα τα είχατε στείλει. Για να δούμε την ανάγκη. Πέρα από την ανάγκη, είναι πολύ σημαντικό οι σύμβουλοι να έχουν όλη την πληροφόρηση. Κύριε Καπάκη, έχετε κάτι άλλο? Όχι, θα απαντήσει μετά η κυρία Σουσούλη. Κύριε Σουσούλη, θα έχει τίποτα άλλο? Ναι, κύριε Καπάκη. Εγώ θα συμφωνήσω με το κουβεντιά σου μέχρι και τώρα σαν έκτακτο. Όμως η παρατήρηση είναι ότι η απόφαση του Συμβουλίου την ξέρουμε, σίγουρα την ξέρετε, τη 6 Νοεμβρίου. Και τώρα είναι 11 Νοεμβρίου και το φέρνουμε Δεκεμβρίου και το φέρνουμε έκτακτο 1,5 περίπου του μήνα μετά. Ενώ είναι έκτακτο από τις 6 Νοεμβρίου. Γνωρίζαμε. Ευτυχώς από ό,τι φαντάζομαι ακόμα δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση, αλλά σε κάθε περίπτωση έπρεπε να έχει έρθει τουλάχιστον 1,5 μήνα πριν. Είναι καθαρογραφημένη η απόφαση. Τι να σας έχει αποσταλεί δηλαδή στον Δήμο. Δεν το έχουμε πάρει επίσημα εμείς, αλλά η απόφαση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Από τις 6 Νοεμβρίου είναι καθαρογραμμένη και φέρναμε έκτακτο. Τι είναι αυτό το πράγμα που λες τώρα. Εγώ τη λέω. Ναι, ναι, 6 Νοεμβρίου. Το έχει χάσει. Το έχει χάσει τώρα. Εντελώ. Από τι 6 Νοεμβρίου έχει χάσει. Το έχει χάσει αυτό, επαναλαμβάνω. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι έχω χάσει και ποιο έχει χάσει. Ναι, το έχει χάσει το θέμα. Το θέμα το έχει χάσει. Δεν έχω χάσει καθόλου. Όχι, το έχει χάσει. 6 Νοεμβρίου σα ενημέρωσαν. Ποιο. Το ΣΤΕ. Ποιο. Το ΣΤΕ μέσω του Δημόρου.
σας ενημέρωσαν ότι η απόφαση είναι ακυρωτική για το Δήμο. Από εκεί και πέρα, τι σημαίνει. Από εκεί και πέρα λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα όπου αυτή η απόφαση θα έρθει και επίσημα στο Δήμο. Που αν ήταν η 8η Νοεμβρίου, μπορεί και η 10η Ιανουαρίου. Δεν ξέρουμε ποια ακριβώς είναι. Εσείς το έχετε χάσει μάλλον. Δεν ξέρουμε λοιπόν ποια ημερομηνία θα ήταν η απόφαση. Το καθαρογραμμένο. 5 χρόνια ζούμε σαν αναβολές. Δεν έχεις προετοιμάσει τίποτα και το έχω χάσει. Εμείς. 5 χρόνια. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Θα πάτε στο παρελθόν. Γιατρέ. Γιατρέ. Θα πάμε. Σταμάτα να κάνεις το δάσκαλο. Διάβολο να μην πάει. Γιατρέ. Το δάσκαλο σταμάτα να το κάνεις στην αυτοδιοίκηση. Εγώ θα έλεγα. Μας φουντάρισες. Μας φουντάρισες. Σταμάτα. Το ποιος φουντάρισε την αυτοδιοίκηση. Το ξέρουμε πάρα πολύ. Μας φουντάρισες και πρόσεχε. Ποιος φουντάρισε την αυτοδιοίκηση. Ζούσε αναβολές της συγκεκριμένης απόφασης. Τι έχεις προετοιμάσει το Δήμο. Τι έχεις προετοιμάσει. Αυτά, αυτά κύριε Δήμαρχε, αυτά κύριε Δήμαρχε, θέλουν συζήτηση. Και μας λες τώρα για 20 μέρες να το κάνουμε προετοιμότερα. Αυτό είναι ντροπή. Για να ξέρετε ακριβώς τι έχουμε προετοιμάσει. Είσαι εκτός θέματος για μία ακόμη φορά. Θα πούμε στο θέμα να το κουβεντιάσουμε. Εκτός θέματος εσείς. Εκτός θέμα. Το θέμα που θα κουβεντιάσουμε. Και όταν προεκλογικά πριν να υπάρξει πρόβλημα, λέγατε θα φύγω από εκεί. Ναι, και πού θα πάτε. Να το. Πού θα πάτε. Όπου μας το ξέρατε. Όπως μας πεις. Όπου μας έχεις προετοιμάσει ως καλή διοίκηση που αποχώρησε. Δεν υπάρχει καμία προετοιμασία. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει καμία προετοιμασία. Αυτό ήθελα να ακούσω. Καμία προετοιμασία δεν υπάρχει. Μία θέση για το θεματοποιητή. Για το πούμε. Και δεν είναι μόνο σε αυτό. Δυστυχώς. Δεν είναι μόνο σε αυτό. Καλά. Λοιπόν, 6 Νοεμβρίου λοιπόν η διακοπή του ΣΤΕ, καθαρογραμμένη. Όχι, δεν είναι έτσι, δεν έχει καθαρογραμμένη. Επιμένεις ένα πράγμα για να δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Δεν την έχει πάρει ο Δήμος επίσημα. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό λέω. Ελληνικά δεν είναι σήμερα. Επίγον. Γιατί είναι σήμερα επίγον. Γιατί είναι σήμερα επίγον, γιατί έχουμε ευθύνη εμείς σε σχέση με κάποιους άλλους. Γιατί το πήρατε επίγον από τις 6 Νοεμβρίου 7. Εδώ πέρα δεν είναι κανένα ψάχνει το πάσα από άλλο που θα έρθει η απόφαση. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. 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 Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Δήμος έχει αντιμετωπίσει ορισμένες υποχρεώσεις οι οποίες είναι ανελαστικές. Συγκεκριμένα, είχε χρονολογία εισοδήματος για 18.000. Ήταν οφειλές της αναπτυξιακής που δεν έχουν αποβληθεί στη ΔΟΗ, στη ΦΑΕ συγκεκριμένα, 28.518 ευρώ. Δικαστική απόφαση οφειλών του προσωπικού της αναπτυξιακής, σύνολο 50.284. Ο οφειλές του προσωπικού διαδουλευμένα, των οποίων έχει καταβληθεί το 1 τρίτο και υπολείπονται άλλα 44.271. Δικαστική απόφαση ενός προμηθευτή, 18.300. Αναπτυξιακή αυτό. Δικαστική, όχι αναπτυξιακή, άλλος. Δεν θέλω να λέω ονόματα. Δικαστική απόφαση άλλου, που έκανε το παρελθόν, 900 ευρώ. Επίσης υπάρχουν και τρεις συμβασιοποιημένες αναθέσεις, οι οποίες καλώς ή κακώς δεν είχαν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό. 16.240, 5.000 και 4.550. Όλα αυτά μας κάνουν 186.000. Συν το γεγονός, μία δικαστική απόφαση η οποία έρχεται από το παρελθόν 43.000 και μας δέσμευσε το λογαριασμό της τράπεζας στην Εθνική και εσύ μία τροποποιημένη απόφαση της νομοθετούς και με δικαστική απόφαση. Δικαστική απόφαση, ναι, η οποία δεν ήταν εκτελεστή, είχε γίνει δέσμευση, αλλά δεν είχε γίνει κατάσταση. Δεν είχαν τραβήξει τα λεφτά και τώρα τραβήθηκαν. 43.000 ευρώ. Για ποιο θέμα. Νομίζω ότι είναι 3.000, δεν θυμάμαι. Είναι για χωματουργικά τα οποία έρχονται από το παρελθόν, εκτελέστηκε και μας δέσμευσε να τα βρούμε. Του Παλιάρου, τι πάνε κάτι να μιλά. Τώρα δεν θυμάμαι. Είχε ξεκινήσει ακόμη όταν. Μπορεί να είναι και πιο πριν. Ξέρω ότι κάποιο μα δέσμευσε το λογαριασμό. Λοιπόν,
Πέραν του, αν θυμόσαστε καλά, σε μια προηγούμενη αναμόρφωση, τα χρήματα της κοινοφελούς που ήταν 70.000 ευρώ σε επιχορήγηση, τα είχαμε αποδεσμεύσει διότι ο προϋπολογισμός που μας είχαν φέρει δεν αιτιολογούσε την καταβολή αυτή της ετήσιας δαπάνης. Τα χρήματα... Θα σας πω, οι κοινοφελείς, όλες οι κοινοφελείς, όχι μόνο οι δικοί μας, πρέπει να υποβάλουν ένα προϋπολογισμό βάσει των εισόδων και των εξόδων τους και των χρηματικών τους διαθεσίμων. Όταν λοιπόν έφεραν, δόθηκε το χρηματικό ένταλμα, τα συνημμένα δικαιολογητικά που έφεραν δεν αιτιολογούσε την καταβολή των 50.000. Γιατί ήταν ισοσκελισμένο. Οπότε εμείς δεν μπορούσαμε μετά να δώσουμε αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, και επεστράφηκε και αποδεσμεύτηκε το ποσό. Στην πορεία... Ποιον λογιστή έχω. Ποιον λογιστή έχω. Του κύριου Ανής. Λοιπόν, στην πορεία διαπιστώθηκε ότι ο προϋπολογισμός της κοινοφελούς προβλέπει κάποιες κινήσεις διοικητικές που θα έπρεπε να αποτίσουν τα χρήματα που χορηγεί η ΕΤΑ, τα οποία για κάποιους διαδικαστικούς λόγους δεν τα έχουν πάρει. Μα αυτό υπόθηκε. Τώρα με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά υπόθηκε σε αυτό το τραπέζι. Τότε μην τα πάρετε τα λεφτά και θα σας χρειαστούν. Υπόθηκε. Λοιπόν, ναι, αλλά όμως εμείς δεν μπορούσαμε να τα δώσουμε σαν υπηρεσία. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να γίνουν κάτι. Λοιπόν, τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός τους λοιπόν, επανήλθαν με μία συμφωνία ότι για το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτό το μήνα και τους δύο επόμενους, ο Δήμος θα επιχορηγήσει. Αυτό λοιπόν το ποσό είναι γύρω στο 48.000. Και έφερε να προσθεθεί σαν ήδη που σας είπα. Λοιπόν, από όλα αυτά, βεβαίως, κάποια θα δρομολογηθούν στον προϋπολογισμό του 20 και κάποια πρέπει να μπουν τώρα, τα οποία δεν γίνεται να αντιμετωπιστούν γιατί έχουμε προβλήματα. Αυτό είναι το πρώτο, αυτό είναι το ανάποδο που σας είπα. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Η υπηρεσία λοιπόν εξέτασε κάθε ενδεχόμενο πώς θα μπορούσε να χειριστεί όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Κυρτάνοντας επίκληση των διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες ότι έχει το δικαίωμα το 12% της ΑΤΑ, όπως είμαστε στο τελευταίο τρίμηνο και δεν έχουν δεσμευτεί, να αποδεσμεύσει αυτό το ποσό. Αυτό το ποσό είναι 72.000, το 12%. Λοιπόν, και έχω κάνει μια τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, εκτιμώντας και τραβώντας κωδικούς, οι οποίοι δεν έχουν καν χρησιμοποιηθεί και δεσμευτεί και είμαστε ήδη στις 13-10-12 Δεκεμβρίου. Ενημερώθηκαν τα τοπικά συμβούλια, σήμερα τους έκανα μία ενημέρωση και επειδή κατά κύριο λόγο... Και τι απαντήσαν? Θα σας πω. Επειδή κατά κύριο λόγο αυτά τα χρήματα που χρησιμοποιούνται είναι από την ίδρυψη, και προφανώς είναι πράγματα τα οποία τα χρειάζονται οι τοπικές κοινότητες, έχω ενισχύσει και έχω κάνει μία ανακατανομή στη Λειψιδρία, που εκεί έχουμε την υποχρέωση να απορροφήσουμε το συντομότερο δυνατόν τα χρήματα, τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γιατί θα τα χάσουν. Οπότε να έρθει αυτό το πράγμα να μπει σε μία ζυγαριά. Αυτά. Αυτά προς ενημέρωση σας. Λειψιδρία από τα 170, δεν είχαμε 170 της Λειψιδρίας. Ναι, ναι, αυτά. Τη αναπτυξιακή αυτά, ποιο του μα τα έχει βεβαιώσει τα αυτά, θα γίνει καθάριση δηλαδή. Έχει το ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τις 50.284, υπάρχει δικαστική απόφαση. Το άλλο είναι αυτό που έχει αναγνωρίσει το Δημοτικό Συμβούλιο πάλι από τους εκαθαριστές. Και έχουμε καταβάλει το ένα τρίτο και έχει μείνει οφειλόμενο τα υπόλοιπα. Όταν το Σεπτέμβριο είχε φέρει φιλό, είχατε φέρει μαζί το καθένα προσωπικά. Όταν λοιπόν το Σεπτέμβριο είχατε φέρει για την αναμόρφωση να αφαιρέσουμε από την κοινοφελή 64.000 από τις 70 και την αφήσαμε 5.000 από το Σεπτέμβριο, είχαμε πει ότι αυτό δεν γίνεται και είχαμε φέρει μια πρόταση χωρίς να το κάνουμε συγκεκριμένα με την έννοια δηλαδή επίσημο για να μην εμποδίσουμε το έργο του Δήμου, είχαμε όμως προτείνει να αφαιρέσετε πολύ λιγότερα. Διότι τα χρήματα που είχατε βγάλει, τα είχατε βάλει για κάποιες μελέτες ή κάποια, δεν θυμάμαι τώρα τι άλλα πράγματα. Για κάποιους δρόμους,
Είχε πει πολύ τότε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι η κοινοφελής μπορεί να προχωρήσει με αυτά τα χρήματα και τώρα βλέπουμε ότι εδώ ξαναβάζουμε χρήματα στην κοινοφελή. Δεύτερον, βλέπω πάλι, που μάλλον ο Δήμαρχος προηγουμένως, ο Δημήτρης μου το έλυσε, βλέπω, έχεις αναφέρει πάλι το τεχνικό. Ποιο τεχνικό? Τα πρώτα. Το τεχνικό είναι ένα, του Μπατσίου και κάτι από τους πυλώνες που... Αφού το έχουμε κάνει, το είχατε περάσει και είχαμε φέρει αντίρρηση για το τεχνικό ότι δεν μπορεί να συζητηθεί μαζί με την αναμόρφωση. Προφανώς ακυρώθηκε. Αυτό σας είπαμε. Δεν μας το είπες. Δεν μας το είπες. Σας λέω ότι ναι, πέρασε αυτό τώρα που ακυρώθηκε όμως. Η αναμόρφωση μερικός, θα το πούμε. Μερικός, ναι, μερικός. Ναι. Και δεν το Δημήτρης, δεν μου το είπε. Μα δεν είναι κάτι. Δεν είπα ότι είναι κάτι. Δεν είπα ότι είναι κάτι. Άλλο θέλω να πω. Απλά να προσέχετε τις διαδικασίες. Το πρόβλημα εδώ τώρα ποιο είναι. Βλέπω ότι τα χρήματα τα παίρνετε από τη ΣΑΤΑ των χωριών. Δεν υπάρχει όμως μια εισηγητική εδώ έκθεση και να λέει ότι ναι, μεν τα παίρνουμε από τη ΣΑΤΑ γιατί τώρα μπορούμε να τα πάρουμε από τη ΣΑΤΑ. Μια εισηγητική που να λέει ότι η λειψιδρία, γιατί δεν είναι μόνο 170 της λειψιδρίας, είναι και άλλες λειψιδρίας, άλλα 300 που έρχονται ή υπάρχουν στα ταμεία, δεν ξέρω κι εγώ, για πώς το λένε, για γεωτρήσεις και διάφορα άλλα. Δεν έχετε βάλει από εκεί τα χρήματα να ξέρουμε ότι καλά μοίρα χάνουνε, οι στενιές χάνουνε, η Βουρκωτή χάνει 5.000 από εκεί, αλλά θα πάρει 5.000 από εκεί. Έχει νόημα. Έχει νόημα για μας, οι οποίοι θα ψηφίσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε εδώ ναι ή όχι για να πάρει τα χρήματα, να πάρει τα χρήματα από τη ΣΑΤΑ. Εμείς διαφωνούμε κάθετα. Διαφωνούμε κάθετα. Διότι και τα χρήματα, τα άλλα που μπαίνουν, τα 170 για το ιερατείο, το επισκοπείο, είναι χρήματα υποστηρικτικά της ΣΑΤΑ για αυτά. Θεωρώ και το ξέρεις πολύ καλά. Το ξέρεις πολύ καλά. Τα 300. Δεν, όχι, όχι, εντάξει, δεν το συγχαίρω, συγγνώμη, ωραία. Τα χρήματα λοιπόν παίρνετε εδώ από τη ΣΑΤΑ για να συμπληρώσετε αυτά που κακώς βγάλατε και τα ξαναβάλατε. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει από τα χωριά να βγάλουμε απολύτως τίποτα. Κύριε Δημάρχε, και πρέπει και έχω κάνει αίτημα γι' αυτό. Και έχω κάνει αίτημα γι' αυτό. Να δούμε και τα χωριά τι αδιάθετα ΣΑΤΑ έχουν συνολικά. Ο κάθε πρόεδρος, ο καινούριος τώρα που έχει έρθει, πρέπει να ξέρει τι δεν είχε απορροφηθεί για κάποιους λόγους και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο σημαντικότερος λόγος ήταν ο 16 νόμος αυτός του 16 τον Άγουστο που είχε ο νόμος, ο 46-52, δεν θυμάμαι τώρα ποιος νόμος είναι, που έφερε όλους τους διαγωνισμούς πίσω, είχαν γίνει 36 διαγωνισμοί τεχνικές μελέτες από την ΕΕ. Μην μιλάμε για ΣΑΤΑ, εδώ κάνω παραπληροφόρηση. Η ΣΑΤΑ δεν είναι κλειδωμένη σε επίπεδο χωριού, άρα δεν είχε κανένα πρόεδρο τίποτα. Η ΣΑΤΑ είναι σε επίπεδο νησιού θεωρώς. Είμαστε τόσο και μας αναλογούν τόσα. Το να εφαρμόζουμε το άγραφο ή το ηθικό ανάλογα με το. Δεν είναι, γιατί αυτό είναι ακριβώς τα σχόλια, επειδή και πρόεδρο και εγώ. Ερώτημα. Και έχουμε κάνει συνάντηση. Πριν συνεχίσει, γιατί με διέκοψες. Συγγνώμη λίγο. Για να βοηθήσω. Για να βοηθήσω. Δηλαδή, οι στενιές, η πίσω μεριά, οι παλιόπολοι δεν έχουν συγκεκριμένη ΣΑΤΑ. Όχι. Όχι. Η ΣΑΤΑ δεν έχει συγκεκριμένη ΣΑΤΑ. Ο ρόλος των Προέδρων είναι γνωμοδοτικός και δεν είναι αποφασιστικός. Μπορούμε να ακολουθούμε τον κανόνα, τον άτυπο ανάλογα με τον κόσμο. Κλειδωμένα λεφτά δεν έχει κανένα χωριό. Είναι σε επίπεδο νησιού, έρχονται το Υπουργείο Εσωτερικών. Πολύ ωραία. Γι' αυτό και εμείς κάναμε το εξής. Κάναμε το συνέδριο του Προέδρου. Είσαι άποψη. Όχι, αυτό είναι που ισχύει. Όχι, η λέξη κλειδωμένα, η λέξη κλειδωμένα είναι δική σου άποψη. Όχι, θέλω να πω ότι η ΣΑΤΑ είναι σε επίπεδο νησιού και όχι σε επίπεδο χωριού. Αυτό που θέλω να πω είναι κάναμε μια συνάντηση με τους Προέδρους και είπαμε και για μεγαλύτερη οικονομία. Θα ακολουθήσουμε σε επίπεδο να πω προτεραιοτήτων το κομμάτι, μάλλον το ποσό, το ύψος του ποσού που έχουν ακολουθήσει μέχρι τώρα με βάση τον πληθυσμό. Θα κάνουμε πρόγειμους διαγωνισμούς για να εξοικονομήσουμε καλύτερες εκτόσεις και να γίνουν πιο εύκολα τα έργα. Και θα βάζουμε σε έργα των χωριών. Αλλά δεν υπάρχει κλειδωμένο όπως υπήρχε σε επίπεδο κοινότητας παλιά. Είναι σε επίπεδο νησιού η ΣΑΤΑ. Λοιπόν, εγώ επιμένω σε αυτό που λέω. Η ΣΑΤΑ αντιστοιχεί σε κάθε χωριό συγκεκριμένο ποσό, όπως είναι στη χώρα, όπως είναι στο Πατσί, όπως στο Γάβριο, όπως στο Κόρθι.
60.000 έχει η χώρα, 38 έχει το Γάβριο και πάει λέγοντας. Δεν μπορούμε αυτό να το αρνηθεί, να το αρνηθεί κανείς. Η ΣΑΤΑ λοιπόν είναι συγκεκριμένη για τον κάθε... Μα έχω δεδοθεί εδώ σύντονες. Δεν μας πειράζει αξιονομικό, βάση... Θα τελειώσω. Πάνω σε αυτό θα σου πω. Μιλάμε τόση ώρα και λέτε για τη ΣΑΤΑ των χωριών που δεν την πειράζουμε ποτέ. Δεν έπρεπε να το λέτε εσείς, Θεοδόση. Πέντε χρόνια, ΣΑΤΑ συγκεκριμένων χωριών, να μην αναφέρω ονόματα, δεν κάνει, πήρατε τη ΣΑΤΑ, την αναμορφώσατε και κάνατε γεωτρήσεις. Και είχατε λειψινδρία αυτά τα λεφτά που είχατε και λειψινδρία του κυρίου Σκουρλέκ, τα 170 χιλιάρικα. Και πήρατε τα λεφτά από τη ΣΑΤΑ των χωριών, τα ενοποιήσατε, τα κάνατε αναμόρφωση και την κάνατε γεωτρήσεις. Για ποιο χωριό μιλάσατε? Κοχύλου. Κοχύλου. Έχω απόδειξη. Πολύ ωραία, βεβαίως. Και τι το κάνατε? Σου απαντήσω. Ναι. Τριών χρονών σαν τα πήρατε. Στο Κοχύλου, να μας πει εδώ η διευθύντρια, γιατί μας είπε ότι δεν είναι άμεσο να πάρουμε τα χρήματα της λειψιδρίας από το Υπουργείο και έπρεπε να τα πάρουμε για πιο γρήγορη διαδικασία, γιατί το Κοχύλου είχε πρόβλημα με το νερό, να τα πάρουμε από τη ΣΑΤΑ και μετά θα τα βάζουμε από τη λειψιδρία στο Κοχύλου. Δεν τα βάλατε ποτέ. Μόνο το Κοχύλου. Δεν τα βάλατε ποτέ. Και αφού τώρα είναι. Δεν τα βάλαμε ποτέ. Τώρα θα τα βάλει. Από τη λειψιδρία. Πόσα χρήματα έχετε από τη λειψιδρία? Από το 16 είναι αυτή η ιστορία. Άκουσα. Όχι, δεν είναι το 16 η λειψιδρία. Δεν είναι το 16. Κάνεις λάθος. Δεν είναι το 16 η λειψιδρία. Λοιπόν, και αυτό αφορούσε το χωριό. Αυτή η γεώτρηση, αν το θέλεις, αφορούσε το χωριό. Αφορούσε δουλειά του χωριού. Φύγαν λοιπόν κάποια χρήματα τη ΣΑΤΑ για να γίνει στο χωριό. Όμως εμείς είχαμε προβλέψει σε αυτό. Είχαμε πάει στο Υπουργείο, πήραμε χρήματα για διάνοιξη γεωτρήσεων και όλα αυτά τα χρήματα θα επέστρεφαν για όσα χωριά όπως είναι και το Βαχώνι. Δεν επιστράφηκαν ποτέ. Δεν επιστράφηκαν ποτέ. Θα επιστραφούν. Η λειψιδρία υπάρχει. Η λειψιδρία υπάρχει. Θα έρθει ο κάθε πρόεδρος να το διεκδικήσει. Το ξέρει η οικονομική υπηρεσία. Δεν μπορεί αυτά να τα ξέρει ο Ερετός. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή όποτε θέλουμε ευθύνη και όποτε θέλουμε ευθύνη και υπηρεσία. Δεν πρέπει να μιλάτε για ΣΑΤΑ. Εμείς πρέπει να μιλάμε για ΣΑΤΑ, να μας πείτε έναν πρόεδρο εδώ που είχε παράπονο, φέρτε μου έναν πρόεδρο που είχε παράπονο, ότι του πήραμε χρήματα τη ΣΑΤΑ. Όχι. Και αυτό είναι παραπονολογία και είναι πραγματικά... Δεν μπορείτε να βάζετε... Εγώ θα σας πω. Πείτε μου ένα χωριό. Εγώ θα σας πω. Πείτε μου ένα χωριό που είχε πρόβλημα με τη ΣΑΤΑ. Θα σας πω. Η πίσω μεριά. Πίσω μεριά. Γιατί. Όλα τα έργα που είχατε βάλει στη ΣΑΤΑ ήταν ανταποδοτικά. Τι ήταν? Όλα ανταποδοτικά. Φωτισμός. Ήτανε παραπάνω, Δημήτρη. Ήτανε παραπάνω τη ΣΑΤΑ. Παραπάνω τη ΣΑΤΑ ήταν. Δεν μειώθηκε καθόλου η ΣΑΤΑ. Επειδή μαρχία σου σου δει. Είτε το θες, είτε δεν το θες. Προμήθεια φελινών. Και δεν μπορεί να ισοβαρίζεις αυτό που κάνετε τώρα με αυτό που γινόταν πριν. Ξεχασέ το αυτό. Τουλάχιστον δεν έπρεπε. Ξεχασέ το αυτό. Δεν έπρεπε να κάνω. Καμία σχέση. Η πληροφόρηση είναι δηλαδή. Καμία σχέση. Όχι, εσείς θα λέτε. Παραπάνω δεν μιλάτε. Φέρε μου στοιχεία να μου πεις ότι πήραμε σε ένα χωριό. Κύριε Σουσού, φέρε μου ένα χωριό που πήραμε τη ΣΑΤΑ. Όχι, δεν είμαστε διαμαντή. Έτσι να διαβάσω. Είσαι εδώ πέρα και λένε εδώ πέρα για τη ΣΑΤΑ έχουν διαμιλάσει μάλιστα, συγγνώμη, μάλιστα το 16, αν θυμάμαι, ή το 17, κάτσανε και βρήκαμε ποια ΣΑΤΑ διάθετη υπήρχε, κοίταγε στο 400 χιλιάρικα και τη διαμοιράσαμε όπως έπρεπε ανάλογα στα χωριά. Και να έρθει εδώ ο πρόεδρος του Μακροδαντάλου που από 4 χιλιάρικα που είχε βρέθηκε με 16, διότι είχε αδιάθετο το Μακροδάντάλου από το 10, 16 χιλιάρικα ΣΑΤΑ και τα πήρε πάλι για να κάνει έργα. Λοιπόν, μην μου λέτε, εμείς είχαμε απόλυτη δικαιοσύνη στη ΣΑΤΑ και ανάλογα με το πληθυσμιακό του κάθε χωριού, το κάθε χωριό έπαιρνε από τα χρήματα. Και ερχόντουσαν εδώ όλοι οι πρόεδροι, κατέθεσαν το τεχνικό τους πρόγραμμα. Εντάξει, ήξερα ότι δεν πειράζει, κύριε. Έχετε 3 λεπτά, με 15 φτάνει τώρα. Η ΣΑΤΑ δεν είναι 3 λεπτά τα δικά μας, σας πείραξα. Συγγνώμη, κύριε Μίστε. Εμείς είμαστε τόσα χρόνια στα κοινά. Έτσι, να μιλήσουμε λίγο πιο αντικειμενικά. Εγώ από ό,τι μου φάω βλέπω, οι ΣΑΤΕΣ να μην πηγαίνουν στα χωριά. Μέχρι τώρα πηγαίνανε όλες, ξέρω με εξαίρεση. Για όλα τα έργα γίνονται στα χωριά, έχουν γίνει έργα στα χωριά άφθονα. Τα είχαμε, αν δεν τα χρησιμοποιήσατε, δεν έφτανε. Φταίει ο πρόεδρος. Δεν τους τα πήραν, εκεί έφτανε. Θα ρωτήσω από τους πρόεδρους. Δεν φταίει, συγγνώμη για εσένα. Δεν φταίει η διαδικασία του 16, ήταν... Μα, και τώρα περιμένω αύριο, περιμένω ακόμα. Στην Παλιόπολη, το ίδιο, στα πράγματα το ίδιο.
Στα πήγα στον Πατσί το ίδιο. Φέρε μου ένα πρόεδρο που του πήραμε τη σάτα, είμαι ξεκάθαρο. Η πίσω μεριά είναι εδώ. Οι στενές είναι εδώ. Το σημαίνει να μας πει αν πήραμε σάτα. Φιλιό, πόσο είναι το έλλειμμα, συνολικά, πόσο είναι το έλλειμμα. Το έλλειμμα, πόσο. 220. Πόσο είναι το έλλειμμα. 220. Λοιπόν, εδώ έχει φέρει... Τουλάχιστον να κάνουμε τα απολύτως απαραίτητα γιατί όταν, δεν συγγνώμη, όταν είχαμε εμείς έλλειμμα 170.000 από το στάδιο της Άνδρου, όταν είχαμε 250.000 έλλειμμα από το δερματοποιητή, όταν είχαμε άλλα 70 από το Μωραήτη με τις γεωτρήσεις που χρωστάγαμε, όταν είχαμε άλλα τόσα που φτάσαμε τα 500.000, καθόμουν να λέω εγώ τι είχε, ποιος και πόσο. Γιατί δηλαδή τώρα κάθεται ο κύριος Γιαννής και δεν λέει φωνάζω. Και δεν λέει ο κύριος Γιαννής για το έλλειμμα που μας αφήσει εμάς. Και το πλειώσαμε το έλλειμμα αυτό εμείς, από το 2000, τα 170.000 του σταδίου. Που μας έκανε δέσμευση, η στάδιο, η στίβος, και μας έκανε κατάσταση στο τράπεζα γιατί δεν είχατε περάσει τους τόπους. Τα θυμάστε αυτά, που έχουμε περάσει κάτω. Που δώσαμε 140.000 και 45.000 για τόπους, με δέσμευση, λογαριασμό. Γιατί τα λέτε αυτά. Λοιπόν, γιατί είναι κοντή η σκέψη και η μνήμη είναι κοντή. Τα 250 δερματοποιητικά θα τώρα τι κάνουμε τώρα, τι κάνουμε σε όσους σου εδώ πέρα, τι κάνουμε, τόσο σχόλιο. Άμα αρχίσουμε γύρω να λέμε, θα δείξουμε πότε πάμε. Θα κατηγορείς κάποιον, θα περιμένεις την απάντηση. Τα πράγματα εδώ με τις άντα παιδιά δεν είναι έτσι, οι σάντες τους έχουν πάντα. Έχουν δοθεί, άλλοι τους χρωτήσανε, μπορεί να αγωνίσανε, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στη διαδικασία να τα πάρουν, όμως δεν υπάρχει από το Δήμο. Όσο είμαστε εμείς, τα χρήματα της ΣΑΤΑ των χωριών για άλλες δουλειές. Εκτός από τα χωριών ήταν αναγκαιότητα με τη γιώτευση. Είναι εδώ το δεύτερο. Νομίζω να το δεδώσει και είπαν. Και παρόλα αυτά, οι άνθρωποι των χωρικών ενημερώθηκαν. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το πιο ανώδυνο. Αν εσείς θεωρείτε ότι είναι σκόπιμο να δεσμευτούν οι λογαριασμοί του Δήμου και να μην μπορεί να κουνηθεί τίποτα. Τι να σας πω, εγώ σας λέω αυτό που πρέπει να γίνει. Εγώ... Και επίσης να ξέρετε ότι πολλά από αυτά θα πέσουν και στην πλάτη των αιρετών γιατί γεννήθηκαν κατά τη θητεία τους. Έτσι. Να το ξέρετε κι αυτό. Εγώ λοιπόν, χωρίς να λοιπόν και με τη Οθόνη κύριε Καμπιάρο, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα με 220.000 ευρώ και το φέρνετε επειδή λίγη διαδικασία και προκειμένου να έχει προβλήματα οικονομικής χρηματοδοτήσεως ο Δήμος με όλα αυτά τα οποία του έχουν προκύψει, να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Νομίζω επειδή κλείνει μια περίοδος και θα μπουν όλα σε μια τάξη πρώτο Θεός με τον καινούριο προϋπολογισμό, αυτό εκτιμούμε και είναι πολιτική προσωπική μου εκτίμηση. Εκείνο λοιπόν το οποίο εκ του νόμου απορρέει και το είπατε στο 12% και ζητάτε λοιπόν εσείς αυτά τα ποσά να τα μεταφέρετε ώστε να υπάρχει η διαδικασία, η συνεχή ώστε να προχωρήσει ο Δήμος. Έχουμε καταλάβει σωστά, φτάσουμε να έχουμε καταλάβει. Άρα λοιπόν... Αυτά διάθετα, έτσι. Ναι, αυτά διάθετα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε να πάρουμε καμία σάτα, είναι μια άλλη πολιτική την οποία θα την δούμε μέσα στο καινούργιο προϋπολογισμό, χωρίς φωνές και χωρίς κάτι άλλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία και ο καθένας να αντιληφθεί τι ακριβώς θα κάνει ψηφίζοντας ναι ή όχι. Ή θα μπλοκάρουμε το Δήμο εντελώς εμείς αυτή τη στιγμή ή θα δώσουμε τη δυνατότητα να προχωρήσει ο Δήμος. Μας τα είπατε έτσι, τα κατάλαβα καλά. Και επιπρόσθετα θα σας πω και κάτι άλλο, ότι αυτή τη στιγμή έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί της κυρίας Πολίτου για τις οφειλές της αναπτυξιακής. Και αυτό είναι η αρχή. Και μας τα φέρατε αυτά, κυρία Φιλιό, το Δεκέμβριο. Δεν ξέρω αν είναι δεσμευμένη αυτή η κωδική της κυρίας εδώ και 4 μήνες. Ακριβώς. Οι λεπτομέρειες λοιπόν δεν έρχονται το Δεκέμβριο, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Η διοίκηση έχει συνέχεια από πολύ παρελθόν και προσπαθούμε όλοι να λύσουμε τα προβλήματα. Πολύ ωραία. Η αναπτυξιακή πρέπει να κλείσει, το ξέραμε όλοι. Πήραμε ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα χρέη έρχονται στο Δήμο αναγκαστικά. Ο Δήμος πρέπει να πληρώσει τις υπαλλήλους που θα τους φέρει.
στις αγκαλιές του, μέσα στο Δήμο θα μπει. Δεν πειράζει. Ο Δήμος λοιπόν πρέπει να φέρει τους υπαλλήλους μέσα και πρέπει αυτοί να εξοφληθούν κάποτε. Αυτό έπρεπε να γίνει. Δεν διαφωνώ. Συμφωνώ. Όμως είχατε, ο Δήμος έχει πάρει 340.000 Ο Δήμος λοιπόν έχει πάρει για όλα αυτά μια επιχορήγηση έξτρα από το Υπουργείο 340.000, είμαστε πολύ καλά. Δεν είναι αυτές που θα πάνε σε επενδυτικές. Επενδυτικές να πάνε σε όπως εσάς και θα γίνει τα ίδια όπως και η ΣΑΤΑ. Δεν είναι επενδυτικές να πάνε σε αυτά. Κυρία Καβιά, είναι τα ίδια όπως και η ΣΑΤΑ. Όπως παίρνετε τη ΣΑΤΑ από εκεί, να την παίρνετε τη ΣΑΤΑ από τη χρηματοδότηση που έχει γίνει από το Υπουργείο. Αντί για ΣΑΤΑ. Τελειώσαμε, κυρία Καβιά, να φέρετε στο παραπέντε. Ότι νομίζετε εσείς και έχετε κάνει σοκολάτα εδώ πέρα και να βγάζουμε τη ΣΑΤΑ από τα χωριά. Εγώ διαφωνώ. Αυτά τα 70.000 που παίρνανε στην αναπτυξιακή κοινοβουλή, επί 5 χρόνια ήταν το ίδιο πρόβλημα, το ίδιο θέμα. Παίρνανε κάθε χρόνο τα 70. Έτσι δεν είναι. Φέτος λοιπόν πότε προέκυψε το πρόβλημα, μόνο για πάντα προέκυψε το πρόβλημα. Όχι, θα είναι και το χρόνο από δεύτερη στιγμή. Τα επόμενα, τα προηγούμενα τι ήταν. Καλώς ή κακώς δόθηκαν, δεν δόθηκαν στο σωστό δρόμο. Λοιπόν, και περιμένανε, δύο λεπτά, και περιμένανε να γίνει αναλύτη διοίκησης για να δείχνουν τα χρήματα από τον υπολογισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. 131.000 είχε η κοινοφελή στο λογαριασμό της. Συμφωνούμε. Με αυτή τη λογική λοιπόν έπρεπε να τακτοποιήσει τις οφειλές της και τις υποχρεώσεις της. Και δεν κυνήγησε να πάρει τα χρήματα κλέτα. Τα χρήματα λοιπόν, της καταφέρουν κάθε μέρα που είναι αυτά που λένε. Δεν ισχύουν αυτά που λένε. Γι' αυτό και βρέθηκε μετά κάναμε στην καινούργια διοίκηση κάναμε συμβούλιο και σας ήρθε απόφαση ομόφωνη να κάνετε αναμόρφωση γι' αυτό πάρετε ξανά τα χρήματα. Εγώ τα έκανα κύριε Γεωργιάδη. Τώρα θα λύσουμε τα προσωπικά σας. Τέλος, πάμε και να μην λέμε ότι θέλουμε να δούμε. Όσο κοινά εγώ να ξέρω αλλά τουλάχιστον παλιά μαθαίναμε δεν εκτελούν το ΙΣΑΤΑ και μεταφερόταν στον επόμενο χρόνο. Εδώ τώρα τι γίνεται. Επειδή ακριβώς δεν έγινε σωστός προϋπολογισμός για όλα τα θέματα, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει ένα αποθεματικό για τα έκτακτα, ερχόμαστε τώρα να πάρουμε τα λεφτά από τα χωριά. Για μένα αυτό δεν είναι κομψό και δήμαρχε δεν είναι καθόλου δημοκρατικό. Διότι τα χωριά αυτή τη στιγμή, αν αυτά τα οποία πραγματικά βρίσκονται σε μια κατάσταση έτσι έκτακτη και πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη, είναι τα χωριά που ξέρουν μια πολύ μεγάλη εγκατάλειψη. Είναι αυτά τα οποία δεν μπορούν να έχουν. Έχουν μείνει γέροντες, χρειάζονται κάποιες βασικές υποδομές και δεν τα έχουν αυτά τα χρήματα. Δεν μπορούμε να παίρνουμε τα λεφτά του Προέδρου. Ανεξάρτητα αν υπάρχουν ανάγκες. Ανεξάρτητα αν υπάρχουν πραγματικές ανάγκες που έχουν αντιμετωπιστεί στο Δήμο, αυτό δεν είναι καθόλου, δεν είναι καθόλου δημοκρατικό, γιατί πραγματικά σήμερα η όλη συζήτηση που γίνεται και σε όλη την Ευρώπη είναι ισόρροπη ανάπτυξη. Ανάπτυξη όχι μόνο στις κεντρικούς συζητήσεις, αλλά και στα χωριά μας. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ να πάρουμε τα χρήματα από τη ΣΑΤΑ. Θα πρέπει να υπάρχει μια εισηγητική η οποία πρέπει να λέει πώς τα χρήματα θα αναπληρωθούν. Δεν υπάρχει εισηγητική καμία, αυτό που λέει η διευθύντρια. Εφόσον δεν υπάρχει καμία εισηγητική και βλέπω εδώ ότι φεύγουν χρήματα από τη ΣΑΤΑ, εγώ διαφωνώ κάθετα. Και εγώ δεν συμφωνώ να διατεθούν έτσι τα χρήματα, εάν δεν υπάρχει έστω μια δυνατότητα πρώτον να έχουμε μια συμφωνία των τοπικών και προέδρων ότι συμφωνούν αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουν. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε συζήτηση ότι αυτό συμβαίνει. Εάν πραγματικά έστω είχαμε αυτό, πραγματικά θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε την ψήφο μας. Όσο δεν υπάρχει αυτό, πώς θα το κάνουμε. Να κάνω μια παρένταση σε αυτό το σημείο. Η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος γίνεται με την ίδια διαδικασία. Η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος γίνεται με την ίδια διαδικασία που γίνεται και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η ψήφιση του προϋπολογισμού. Δηλαδή, τυχόν αντίθετη πρόταση πρέπει να έχει προβληθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου και να συμφωνείτε από και να ακολουθείτε, με συγχωρείτε, από αιτιολογημένη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας. Άρα, εδώ, η εισήγηση είναι ή συμφωνούμε ή παρόν. Είναι η τροποποίηση που έχει κάνει. Άρα δεν μπορεί
διαδικαστικά δεν μπορεί να τεθεί άλλη πρόταση. Είναι συμφωνούμε με την εισήγηση ή λέμε παρόν. Και δύο ψήφους να πάρει, εγκρίνεται η προοπτική του κόμματος. Εντάξει, δεν διαφωνώ με τη στάση του. Αυτό να το πείτε στα χωριά. Αυτό να το πείτε στα χωριά. Εμείς διαφωνούμε σε αυτό, επειδή ήδη άρχισε ο Πέτρος να ρίξει το κράξιμο και επειδή λαϊκίζεται. Και επειδή λαϊκίζεται, κύριε Καπάκη, επειδή λαϊκίζεται, εκτελούμε κάποια άλλη δίκη στον προϋπολογισμό. Σε τρεις μήνες είμαστε στο αδίέξο, διπλοκάρουν οι λογαριασμοί των δικαστικών αποφάσεων που ήταν από το παρελθόν ή από την προηγούμενες. Και στο αδίέξο αυτό, το νόμιμο που λέει, που περιγράφει ο νόμος που είναι το 12%, αυτό εφαρμόζουμε στα αδιάθετα. Στα αδιάθετα. Στα δεν έχουν δεσμευτεί. Στα δεν έχουν ανάθεση. Και τώρα, άμα θέλετε, μπορείτε να τα διαθέσετε. Τι είναι τα διαθέσετε. Ωραία. Να πω. Σε 10 μέρες τα διαθέσουμε. Δεν προλαβαίνουμε, δεν κάνουμε τα δείγματα. Αυτό έχουμε φτάσει εδώ που φτάσουμε. Μπράβο. Θα τα πει στη διοίκηση ως εμάς. Προηγούμενο δεν είναι η διευθύνση του σκόλου. Θα τα πει στη διοίκηση. Εγώ μαζί σου είμαι. Μα δεν έχουν Αφού έχετε ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που τρέχει από πριν και ήταν ένας προϋπολογισμός πολύ παχυλός σε σχέση με άλλες χρονιές, γιατί πήρατε λοιπόν 24 χιλιάρικα χωρίς λόγο και τα πήγατε να ρίξετε βράχια στην Άρνη, γιατί πήρατε 24 χιλιάρικα χωρίς λόγο το 2019 και τα πάτε να τα κάνετε μια μελέτη για την αναμόρφωση, για την ανακύκλωση, το κάνατε μετά, το 20. Το 20 σε 3 μήνες. Γιατί δεν σκέφτεται τον προϋπολογισμό 50.000 αμέσως από αυτά τα δύο πράγματα συν. Γιατί δεν κάναμε σύμπραξη και να συνδιοικήσουμε. Τώρα έχουμε εμείς αποφασίσουμε τι θα τα κάνουμε. Ακούστε με λίγο. Γιατί, αν ακούμε τα γιατί, θα τελειώσουμε ποτέ. Θα μας πεις γιατί διοικούμε, θα κρυφτούμε όταν τελειώσει η διοίκησή μας. Πολύ ωραία λοιπόν. Θα μας πεις γιατί κάνουμε πρόγραμμα για να καταθέσουμε το πράσινο σημείο. Εγώ απλά Δημήτρη λέω την αντίθετη πρόταση από αυτό που αρνούμε. Αρνούμε λοιπόν να φύγουν τα χρήματα από τη ΣΑΤΑ, διότι έχετε πάρει 50.000 ευρώ, 24 για να πέσουν βράχια στην Άρνη, ενώ υπάρχει ήδη μελέτη έτοιμη και χρήματα δεσμευμένα για τους κατακαλαίους. Ήδη υπάρχουν αυτά έτοιμα. Άσετε να τελειώσω. Έχει ειδικότητα στα βράχια που έχουν καταλάβει. Παίρνετε 24 χιλιάρικα για να κάνετε μία μελέτη για ανακύκλωση τέλος του 19, που δεν πρόκειται καν να ξεκινήσει. Μας κάνει περίπου 50.000 και έχετε βάλει και άλλα 70 χιλιάρικα από το προϋπολογισμό που έχετε βρει για να προχωρήσετε με πολυετή δέσμευση για την επισκευή του Επισκοπίου. Αυτά μας κάνουν 120.000. Είναι πολλαπλάσια από τα χρήματα που παίρνετε από τη ΣΑΤΑ. Μπορούσατε λοιπόν να πάτε λιγότερα και να λύσετε το πρόβλημα με τη μία και όχι να πάτε χρήματα από τα χωριά. Γιατρέ, κρίθηκε σαν. Κρίθηκε και εμείς, άστο. Εσύ σκηνηθείτε. Άστο. Εσύ σκηνηθείτε. Καταλαβαίνω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, εάν και τρεις μόνο συμφωνήσουν θετικά υπέρ αυτής της τροποποίησης, έχει περάσει διότι θεωρείται λευκή η ψήφωση άλλη. Εγώ απλά να θέσω εδώ ένα ερώτημα που το έχουμε ξανασυζητήσει και στην Οικονομική Επιτροπή. Επί ποιου πραγματικού χρόνου, όταν ούτε καλά 24 ώρες πριν έχουμε τις εισηγήσεις, επί ποιου πραγματικού χρόνου μπορούμε εμείς να φέρουμε αντιπρόταση, να υποβληθεί στην Οικονομική Υπηρεσία, να μας πει η Οικονομική Υπηρεσία και τότε να έχει ισχύσει η ψήφος μας. Είναι η δημοκρατία. Όχι, εγώ το ρωτάω όχι του πρακτέου. Δεν το λέω στην κυρία Κιτάτα, δεν το λέω καν στην κυρία Κιτάτα. Το λέω στο σώμα. Δηλαδή, επί ποιες πραγματικής, ας πούμε, κατάστασης τώρα μιλάμε. Ευχαριστώ. Εσύ είσαι αυτός ο πίνακας. Η ταινία είναι ειδική. Πότε να προλάβει κάποιος να κάνει μια αντιπρόταση, να το φέρει στην οικονομική και να προχωρήσει το συμβούλιο. Συμφωνούμε λοιπόν όποιοι είναι υπέρ του τεχνικού προγράμματος του θέματος αυτού. Ψηφίζει θετικά. Όποιος δεν είναι, ψηφίζει παρόν. Κύριε Περιμετέλα. Γιάννη, θα γραφτεί αυτό το
Παρατήρηση είναι. Λοιπόν, θετικό κύριο Μακέλλας, κύριο Μουστάφα, κυρία Λιδικότσι, κυρία Κοντανή. Θετικό. Κύριο Σωμά. Του ψηφίζω. Θε, εσύ. Ε. Ψηφίζετε. Κύριο Καωνάκο. Παρόν. Κύριε. Αρνητικά, αλλά πραγματικά παρόν, δεν ξέρω, αρνητικά. Αρνητικά. Ναι, και για τον λόγο που αναφέρθηκε και προηγουμένως στην τοποθέτησή μου. Διαφωνώ στο να μεταβληθεί η σάντα από τα χωριά σε άλλες ανάγκες. Ωραία. Πάμε στο τρίτο. Τρίτο θέμα. Έγκριση διεξαγωγής επόμενης συνεδρίασης εκτός έδρας. Για το συμβούλιο στο Γάβρο που θα κάνουμε με θέμα το σύλλογο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κουβεντιάσουμε άλλο. Ομόφωνα. Για το Γάβρο ομόφωνα. Θα έρθει τρίτο και στο Πατσογάβρο. Πότε είπατε. 17. 7.30 ώρα το απόγευμα. Ωραία, τέταρτο. Το τέταρτο. Θα παρεξήγησε η κυρία Κιτάκα. Το τέταρτο θέμα αφορά στη λήψη απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου από το Δήμο Άντρου για την εγκατάσταση και λειτουργία του δεματοποιητή, διότι μετά από την πρόσφατη ανακοίνωση της έκδοσης απόφασης του ΣΤΕ ότι απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης κατά της απόρριψης των περιβαλλοντικών όρων του δεματοποιητή, η οποία απόφαση μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο, η αποφάση του Συμβουλίου της Επικρατείας όταν... Αλήθεια. Ναι. Όχι. Όταν... Αυτά που διαβάζουμε δηλαδή όταν εκδίδονται οι αποφάσεις και καθαρογράφονται, αποστέλλονται στο οικείο αστυνομικό τμήμα και μας τα επιδίδει, μας επιδίδει αστυνομικό όργανο. Αυτό μέχρι σήμερα μου μιλάτε, δεν έχει γίνει. Έχει ανακοινωθεί. Αυτό είναι το προηγούμενο. Στις 6 Νοεμβρίου που παραστάθηκα στο ΣΤΕ για να στήσω αναγωγή για τον δημοσιογράφο, εκεί ο πρόεδρος, όπως είπαμε στο προηγούμενο συμβούλιο, ανακοίνωσε τις 30 αποφάσεις, τις ανακοίνωσε προφορικά. Μία από αυτές ήταν αυτή η απόφαση, η οποία όμως μέχρι σήμερα δεν μας έχει έρθει καταγραμμένη στο Δήμο. Δεν μας έχει επιδοθεί. Ενημερώθηκα κι εγώ. Όπως όλοι, από ένα site. Ανακοίνωσε το περιεχόμενο της απόφασης. Ανακοίνωσε μόνο το περιεχόμενο. Αυτή η απόφαση που έχει δημοσιευθεί, δεν την έχω διαβάσει και εγώ μου το έκανα. Μπορείτε τώρα στον δρόμο. Δεν είναι η απόφαση η τελική. Είναι τελική. Δεν το έχω διαβάσει και αυτό το ρωτάω. Εμείς το έχω διαβάσει. Και εγώ έριξα σε δύο μέρες δεν διαβάσει. Βλέπω έναν αριθμό απόφαση και δύο από μια φωτογραφία της πρώτης σελίδας. Τι θα αναλογώ, γιατί είναι η απόφαση. Αλλά επισήμως δεν μας έχει έρθει. Το πρόβλημα που μας δημιουργεί αυτή η απόφαση. Γιατί εγώ νομίζω ότι προηγουμένως και εδώ θέλω απλώς να το διευκρινίσω. Νόμιζα ότι αυτή η απόφαση έχει εκδοθεί έτσι όπως παρουσιάστηκε, μου το μεταφέραμε, δεν το είχα διαβάσει κιόλα. Ότι έχει έρθει στο Δήμο. Όχι, δεν έχει έρθει στην απόφαση. Όχι. Δεν έχουμε λάθο. Αναμονή. Και τι λέει η απόφαση, ότι απορρίφθη το περιεκκινέ τη ακύρωση κατά τη άρνηση του πολιτισμού να εκρίνει τα περιβαλλοντικά του δεματοποιητή. Πήγε στο μοντάκι. Γιώργο Μητρόφιλο, η έκδοση αυτής απόφασης σημαίνει ότι ο δεματοποιητής από τη στιγμή που θα μας έρθει η απόφαση στο Δήμο, επισήμως, θα στερείται περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Αυτό σημαίνει. Άρα, για να μπορεί να λειτουργεί νόμιμα, θα πρέπει να πάρει περιβαλλοντική άδεια. Για να πάρει περιβαλλοντική άδεια μπορεί να πάρει, θα μπορούσε να πάρει και εκεί που βρίσκεται ή και σε ένα άλλο ή σε ένα οποιοδήποτε άλλο ακίνητο που θα πληρεί τις προϋποθέσεις. Όταν λέτε εκεί που βρίσκεται μπορεί να πάρει, τι εννοείται.
Η διαδικασία. Τι καταλαβαίνει. Εκεί έχει ένα Υπουργείο Πολιτισμού που, που έχει προηγηθεί μια απόφαση και έχει και μια δικαστική απόφαση. Άρα οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος μας, άρα δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Γι' αυτό το λόγο εξπέμπουμε τη διαδικασία η οποία είναι σχετικά χρονοβόρα για να βρεθεί άλλο ακίνητο κατάλληλο να, να μετεκατασταθεί στην πραγματικότητα ο δημοτοποιητής και να λειτουργήσει. Για να γίνει αυτό, πρέπει το δημοτικό, ξεκινάει η διαδικασία με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που διαπιστώνει την ανάγκη να βρεθεί ακίνητο για να εγκατασταθεί ο δημοτοποιητής. Στη συνέχεια θα περάσει από Οικονομική Επιτροπή που θα κατακτήσει τους όρους, θα βγει πρόσκληση σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, η Επιτροπή που θα ορίσουμε εκτίμηση θα πάει να δει τα ακίνητα, μέχρι να καταλήξουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να βρεθεί το ακίνητο που θα πάει ο δημοτοποιητής. Και στη συνέχεια θα γίνει η διαδικασία έκδοση περιβαλλοντικών όρων για το νέο ακίνητο που θα πάει ο δημοτοποιητής. Αυτή είναι η διαδικασία. Θεωρητικά ο Δήμος θα μπορούσε να επανέλθει για το ίδιο σημείο, αλλά υπάρχει ένα ιστορικό βεβαρημένο, το οποίο δεν το διαθέτει θετικά ότι σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού θα έρθει να πει ναι, σας δίνω περιβαλλοντικούς όρους. Είχε δώσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Αν διαβάσετε την απόφαση που βγήκε, είχε. Το 2012 το Υπουργείο Πολιτισμού είχε δώσει για 2 χρόνια έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το ΣΟΥΚΟ, η οποία μετά ίσχυσε η απόφαση και για τον δημοτοποιητή. Είχε βάλει όμως μία προϋπόθεση ότι μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η χωροθέτηση χυτή. Πράγμα που δεν έγινε, γιατί όλοι ξέρουμε ότι υπήρξε πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε αυτό από εξωγενείς παράγοντες, όχι από κολυσιεργία του Δήμου. Τέλος πάντων, αυτό το Συμβούλιο Επικρατείας, από ό,τι διάβασα, και ο Υπουργός λοιπόν όταν έληξαν τα 2 χρόνια, αρνήθηκε να δώσει παράταση στους περιβαλλοντικούς όρους του δημοτοποιητή, γιατί θεώρησε ότι ήταν η παιδιότητα του Δήμου ο τότε υπουργός και το ΚΑΣ που δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες χωροθέτησης χυτής. Το οποίο λέτε ότι δεν ήταν. Σε αυτήν την άρνηση του Υπουργού να χορηγήσει παράταση, προσφύγαμε στο ΣΤΕ και κάναμε και τις αναστολής και το ΣΤΕ δέχτηκε το 2014. Η προσφυγή έγινε, η άρνηση βγήκε Απρίλιο, είχαμε την προθεσμία που είχαμε, έγινε Ιούνιο το 2014. Και βγήκε απόφαση αναστολής του ΣΤΕ, η οποία απόφαση έλεγε ότι στην πραγματικότητα έλεγε δεν θα κερδίσετε την αίτηση ακύρωσης, αλλά επειδή θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στο νησί, δίνω παράταση στα περιβαλλοντικά, να στέλνω δηλαδή την άρνηση του Υπουργού Πολιτισμού και εσείς, Δήμε, θα επισπεύσετε τη διαδικασία χωροθέτησης εκεί. Αυτό έκανε αναβολές συνέχεια. Ο Δήμος έκανε ό,τι μπορούσε για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέχρι σήμερα που δικάστηκε στο ΣΤΕ και η τελευταία εξακύρωση των κατοίκων. Άρα, αυτό είναι το ιστορικό των περιβαλλοντικών του δημοτοποιητή. Είχε πάρει ο δημοτοποιητής περιβαλλοντικά εκεί, αλλά δεν δόθηκε παράταση και την έδωσε στο ΣΤΕ την παράταση των περιβαλλοντικών. Άρα, είναι θέμα πιθανοτήτων ή πολιτική βούληση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο παραγόντων, για να παραμείνει εκεί ο δημοτοποιητή. Γι' αυτό ο Δήμος πρέπει επιγόντω να βρει εναλλακτική λύση, να βρει άλλο ακίνητο. Ένα πλάνο για να πάει. Άρα η απόφαση του είναι. Μέχρι να βρεθεί ένα ακίνητο δεν μπορεί να. Να πάρουμε απόφαση για κάτι το πάμε και άλλο ακίνητο δεν μπορεί να φύγει από εκεί. Αυτό έχει το πρακτέο, είναι το συζητάμε. Με νωρίς δεν μπορεί να φύγει από το πρόβλημα. Αλλά το ΣΤΕ, το αναγνωρίζει, δηλαδή λέει ότι... Δεν έχουμε δει να δω μας θεώσεις. Μπράβο. Δεν έχουμε δει. Το ΣΤΕ δεν μπορεί να... Άμα σου πει το ΣΤΕ φύγε, πρέπει να φύγει. Πρόσεχε, μπορεί να σου πει φύγε σε 5 μήνες, φύγε σε 2. Δεν ξέρω τι λέει η απόφαση. Αλλά ότι φύγε είναι δεδομένο. Με την απόφαση, την απολυτική. Το ΣΤΕ στην πραγματικότητα δεν θα αποφασίσει
Το δεν σου λέει φύγε, το ΣΤΕ δεν εγκρίνει την ανακοινωτική δικιά μα απόφαση. Άρα ισχύει του πολιτισμού. Ισχύει λοιπόν του Υπουργού το 2014. Ότι στερείται περίπου. Δηλαδή είμαστε το 2019 και το ΣΤΕ δικαιώνει στον Υπουργό των Δασούλων του 2014 που είχε πει να φύγει από το κ. Δημοτοποιητή. Εμεί το 2015 ή το 2016, αν θυμάμαι καλά, όχι αν θυμάμαι καλά, δηλαδή σίγουρα θα το είχαμε κάνει, αλλά δεν θυμάμαι την ημερομηνία ακριβώ. Είχαμε κάνει νέο φάκελο για περιβαλλοντικού όρου προ την περιφέρεια. Που περιμένει την απόφαση του ΣΤΕ. Για να είναι. Κακώ περιμένει λοιπόν την απόφαση του ΣΤΕ. Έπρεπε να μα είχε βοηθήσει, να μας είχαν βοηθήσει να πάρουμε περιβαλλοντικού όρου για να συνεχίσουμε εκεί. Διότι εκεί ήμασταν απόλυτα συνεπεί. Και γι' αυτό κερδίζαμε και τις αναβολές, θεωρώ, δεν μας το έχουν πει αυτό, διότι έβλεπαν κάθε φορά που φέρναμε την πρόταση για αναβολή, βλέπανε κάθε φορά ότι ο Δήμος έκανε βήμα. Και είδαν πια ότι και με το ΠΕΣΠΑ τον Ιούνιο του 18, τον Ιούνιο του 17 που περάσαμε, του 18 συγγνώμη, του 18 τον Ιούνιο που περάσαμε το ΠΕΣΠΑ, είδαν λοιπόν και μας ξαναδώσαν πάνω αναβολή. Τώρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν, αφού πάμε να φτιάξουμε το χιτί, αφού όλοι ξέρουμε πως ένα χιτί θέλει 2 με 2,5 χρόνια τουλάχιστον, να μας πούνε τώρα φύγετε. Δηλαδή τώρα που εξασφαλίσαμε κατά 99,9% το χιτί, θα πάμε τώρα να ανοίξουμε νέο τραύμα στο Δήμο. Όχι. Άσε με ολοκληρώσω. Για ποιον? Ράντος. 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 Ο πρόεδρος του ΣΤΕΠ. Εντάξει. Ναι, αλλά αυτό που λες έχει να κάνει την απόφαση, έτσι. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε τώρα σαν να είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι στο νησί, είσαστε δημοτική αρχή και ενδιαφερόμαστε για το νησί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει χιτή και από τη στιγμή που δεν υπάρχει και δεν μπορούσε να υπάρξει μια θέση δερματοποιητή, θα το δείτε αυτό στην πορεία, θα κάνει πιο πολλά χρόνια από να γίνει χιτή. Να βρεθούν περιβαλλοντικοί όροι. Μόνο με τα μάτια θα το φτιάξουν. Μόνο με τα μάτια θα γίνει ο δερματοποιητής να πάει κάπου. Και θα το δείτε αυτό. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι έπρεπε αυτή τη στιγμή να εξαντλήσουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου ο δερματοποιητής να παραμείνει εκεί που είναι. Σε μια θέση. Αγίνει σε μια μεγάλη προσπάθεια που λες. Ναι, η προσπάθεια λοιπόν που έγκυται, κατά τη γνώμη μου. Πού έγινε η προσπάθεια αυτή. Να πάμε στον Υπουργό Πολιτισμού, ο οποίος είναι τώρα άλλος. Άλλοι. Και να παρακαλέσουμε και να πούμε ότι εφόσον έχουμε προχωρήσει, ο χιτή είναι ένα βήμα πριν το τέλος του, να μας δώσει μία παράταση επιπλέον ακόμα για να παραμείνουμε εκεί που είμαστε. Ή, αν το θέλετε, μία παράταση μέχρι να βρεθεί η νέα θέση του θεματοποιητή. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Εντάξει, αυτό πρέπει να δούμε την απόφαση. Πρέπει λοιπόν τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί να ολοκληρωθούν οι περιβαλλοντικοί όροι του νέου δερματοποιητή και τη νέα θέση του δερματοποιητή να παραμείνει εκεί που είναι. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Η λογική που έρχεται το θέμα που δεν ανέλεγε αυτό που λες σαν κίνηση, δηλαδή να αντιμετωπίσουν την ανάγκη, γιατί μια περιοχή η οποία είναι βεβαρημένη η σχέση με το Υπουργείο Πολιτισμού και με το ΣΤΕ δεν έχει πολλές πιθανότητες. Αν η απόφαση του Συμβουλίου είναι να εξαντλήσουν τους πιθανότητες, αυτό είναι κάτι παράλληλο που μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό είπε την άλλη φορά που λέει ο ψηφιάζει να το συναποφασίσουμε. Ακόμα μια επιτροπή να πάω εγώ, εσύ, ο καπάτης, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά και μακάρι να το καταφέρουμε, άμα είναι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου. Αλλά γιατί εγώ μπορεί να έλεγα προεκλογικά να το πάω κάπου αλλού, αλλά πρέπει να έχω μια απόφαση του Συμβουλίου. Εγώ δεν έχω την πλειοψηφία. Δεν διαφωνώ αν το αποφασίσει το Συμβούλιο να το κάνουμε αυτό. Και να κάνουμε μια επιτροπή για να το διεκδικήσουμε. Η εκτίμησή μου και ο φόβος μου στα πλαίσια της προετοιμασίας αυτού που έρχεται είναι να ξεκινήσουν τη διαδικασία χωρίς να ανέβει το άλλο. Αφού θέλετε και δεν ξέρω αν συντάξετε αυτό το κύριο Σταυρακίδη. Συμφωνώ. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή το ένα δεν παραλύει και το κάτι άλλο. Και γιατί διασφαλίζουμε ότι αυτή η ενέργεια θα μας φέρει και αποτέλεσμα. Δεν το ξέρουμε. Αν μας φέρει όμως, θα έχουμε ένα plan B στη στραβή. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Και αν εσείς οι 12 λέτε να μείνουν εκεί, εμείς ανέβουμε οι 6 τη δική μου προεκλογική δέσμευση και να μείνουν εκεί. Αλλά για να μείνουν εκεί, θέλει μια υπογραφή του Υπουργού. Αν θέλετε να το διεκδικήσουμε, γιατί είπα και πριν και τα ιονικά και η διαχείριση είναι συνολικό θέμα, να το διεκδικήσουμε. Δεν θα αρνηθώ εγώ να πω ότι είπα εγώ αυτό. Το θέμα όμως είναι η εκτίμησή μου από τότε που αναλάβαμε ήταν 2 επιθεωρητές περιβάλλοντος για το ΧΑΔΑ.
Βγήκε η απόφαση και δεν ξέρουμε και αν μας δίνουν και χρόνο ζωής ή όχι. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει μία πίεση με σοβαρό το κίνδυνο να μείνει το σπίτι στο δρόμο. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Δεν αναιρώ το ένα με το άλλο. Εγώ λέω ας έχουμε ένα προετοιμάσουμε το Plan B και μακάρι να μας προκύψει και το Plan B για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Όταν μείνει το σπίτι στο δρόμο, δεν το νοιάζει τον υπόλοιπο κόσμο τι κάναμε και δεν κάναμε. Τα σπίτια είχαν στο δρόμο. Είναι προφανές ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα, διότι ανεξάρτητα το τι θέση έχει ο καθένας για τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων, το αν θα είναι και τι η ακριβής θέση, υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα που κανένας δεν μπορεί να το αφισβητήσει. Γι' αυτό και η θέση μας και από την προηγούμενη θητεία και μου προσωπικά ήταν πάρα πολύ προσεκτική, έστω να χρησιμοποιήσω και μια λέξη του Μητσοτάκη, μια και είπαμε για την αναπλή αναλογική του Μητσοτάκη. Χρειαζόμαστε μια κανονικότητα στον τόπο, το έχει μεγάλη ανάγκη και σε αυτό που να συμφωνήσουμε όλοι. Άρα, κατά συνέπεια, αυτό είναι ένα μείζον θέμα μέχρι την εξέβρεση λύσης η οποία αφορά όλους. Όποια θα είναι αυτή η οριστική λύση, εγώ θεωρώ και πιστεύω, εδώ θα συμφωνήσω κιόλας, θα πρέπει η πρώτη λύση η οποία θα δημιουργήσει τις λιγότερες επιπτώσεις είναι να παραμείνει εκεί ο δερματοποιητής. Οι άλλες λύσεις, όπου και να πάει, θα δημιουργήσει και κοινωνικές συγκρούσεις. Ναι, αλλά πού είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι, και κοινωνικές συγκρούσεις, τα οποία θα συμφωνήσουν. Είμαι βέβαιος. Και κοινωνικές συγκρούσεις και διάφορα άλλα προβλήματα και να χρησιμοποιήσω και μια άλλη έκφραση του σειρμού, καινούργια διαδικασιολογία. Λοιπόν, άρα, γελάς. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι το πρώτο που θεωρώ ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε και νομίζω είναι το λιγότερο σε μια ανάλυση κόστος-όφελος να παραμείνει όσο χρειαστεί, δεν λέω ότι είναι η λύση, όσο χρειαστεί εκεί πέρα ο δερματοποιητής και προφανώς βέβαια μετά να πάμε και στην εξέβρεση λύσης αν χρειάζεται εφόσον το Υπουργείο Πολιτισμού δεν δέχεται πλέον να δώσει άλλη παράταση, υπάρχει μια άλλη. Αυτή τη στιγμή ένας άλλος υπουργός, υπάρχει μια καινούργια κυβέρνηση, μπορεί, θεωρώ, να σκύψει στο πρόβλημα και να δει το θέμα έτσι ώστε να έχουν τις λιγότερες επιπτώσεις. Λέω λοιπόν ότι το πρώτο θέμα είναι αυτό και το δεύτερο μετά, κατά συνέπεια, η εξέβρεση ενός τέτοιου χώρου που θα μπορεί να πάρει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κτλ. Πάντως, θα είναι διαδικαστικά μπορεί να τρέξουν παράλληλα και τα δύο. Έτσι. Αυτό είναι. Και για να κερδίσουμε χρόνο και γιατί θεωρώ ότι είναι δύσκολο να βρεθεί άλλος χώρος, αλλά το ότι ο Δήμος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία να βρει άλλο χώρο θα βοηθήσει το αίτημα, ένα πιθανό αίτημα να παραμείνει εκεί που είναι. Δηλαδή και δεν μπορούμε να πάμε στο πρόβλημα. Ότι υπάρχει περιβαλλοντική όρμηχη δί. Σε σχέση με το προηγούμενο. Για να το κλείσω εγώ και να κάνω και την πρόταση που θα είναι για ψήφιση. Από μένα, σαν πρόταση για ψήφιση. Ένα μικρό πρόλογο πρώτα. Κανείς από εδώ μέσα δεν νομίζω να πιστεύει ότι μπορεί να φύγει από εκεί ο δερματοποιητής. Ο δερματοποιητής για να φύγει από εκεί, να γίνουν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, να πάει σε ένα νέο σημείο, θα έχει γίνει οχητή, θα έχει κατασκευαστεί και ακόμα θα ψάχνουν περιβαλλοντικούς όρους. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το θέμα, τώρα σημαίνει που το κάνω αυτό, θα το πω, αλλά πρέπει να το πω, δεν έπρεπε καν να τεθεί ούτε προεκλογικά ότι σε 6 μήνες τον πάρω και θα φύγω, ότι θα πάω στην Αθήνα με το καράβι τα σκουπίδια. Δεν έφτιαξε και ο Μητροπός σε εντάξει. Δεν πειράζει. Ο Μητροπός το έχει νιώσει πολύ. Το να τον νιώσω ακόμα ένα χρόνο δεν είναι τίποτα. Το να τον νιώσω ακόμα ένα χρόνο δεν είναι τίποτα το πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ είναι ότι έπρεπε να είμαστε σύσσωμοι για το θέμα των σκουπιδιών μας. Και όλοι παίρναμε μια διαφορετική πορεία. Άλλος με καράβια, άλλος να φύγει ο δερματοποιητής και άλλος έλεγε να μείνει εκεί που είναι. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ τουλάχιστον τώρα που είμαστε, να πάρουμε μια απόφαση που θεωρώ και διαφορετική να είναι, δεν θα αλλάζει επί της ουσίας. Δηλαδή, η πρότασή μου θα ήταν, ναι με, να ψάξουμε να βρούμε νέες θέσεις, αλλά αυτό όχι ρεαλιστικά, και το λέω και στο, είναι υποστηρικτικό για να αιτιολογήσουμε το θέμα μας και να πούμε ότι ψάχνουμε και για νέα θέση, ετοιμάζεται και ο ΧΙΤΗ, πρέπει να παραμείνουμε εδώ που είμαστε μέχρι να γίνει ένα από τα δύο.
αυτά θα πρέπει να σηκώσει μικροφόνο. Ναι, να ζητήσω λοιπόν και από τον Βαγγέλη και αυτά. Γιατί δεν την υποστηρίζω αν το δηλώνουμε. Θα ψηφίσουμε θετικά σε αυτό, όμως θα συμπληρωθεί ότι πρέπει να παραμείνουμε εκεί και να παλέψουμε και για την ίδια θέση. Μέχρι όλου βρεθεί. Να παλέψουμε και για την ίδια θέση, η οποία είναι η έκδοση περιβαλλοντικών όρων από το 15 ή 16. Και εγώ για να μπορέσουμε στη ΣΥΡΟ, να μπορέσουμε λοιπόν να πάρουμε περιβαλλοντικούς όρους, να πάμε στην Υπουργό, να μας δώσουν μια παράταση 1 με 2 χρόνια. Εγώ θα πιάσω να δώσουμε μια λύση. Είναι το πιο σωστό και είναι και αφορμή έτσι για κάτι καλύτερο για το νησί. Εγώ δεσμεύομαι να πάω εγώ, εσύ και ο Γιάννης ο Λαμπάκης μαζί στον Υπουργό να κάνουμε και μια σύγχυση πάνω σε αυτό το πράγμα και την αγωνία μας την πραγματική. Αλλά να προχωρήσει και η διαδικασία, γιατί η δική μου εκτίμηση, βέβαια, θα κάνω λάθος, γιατί δεν ξέρω. Εγώ πραγματικά μια τέτοια βεβαρημένη περιοχή, όπως εσύ εκτιμάς ότι δεν θα βρεθεί άλλη θέση, και εγώ εκτιμώ ότι δεν θα μας κάτσει αντία. Τέλος πάντων, να συμπληρώσουμε ότι και οι άλλοι δύο αρχηγοί των παρατάξεων, που απέχουν τη σύμπραξη, να πάμε όλοι μαζί στον Υπουργό και να διεκδικήσουμε και αυτό. Κάτσε λίγο να πει η κυρία Μαμάκη. Ας πάμε να αποφασίσουμε τις επιτροπές τώρα. Αυτά είναι στο περιθώριο. Ας δούμε, είναι και τα πρακτικά. Στην απόφαση εδώ, να ψηφιστεί όπως έχει, να σας πω γιατί. Αδυνατίζουμε την διεκδίκηση που να κάνουμε. Δηλαδή όταν το ΚΕΣ συντογράφει στην απόφασή σου ότι ναι μεν αυτό αλλά να διεκδικήσω και το άλλο, δεν πείθεις κανένα. Να βάλουμε αυτή την απόφαση ξεχωριστά και ό,τι είπαμε και γραφτήκαν στα πρακτικά υπεύθυνα, θα τα εφαρμόσουμε σε επίπεδο πρακτικής. Σε επίπεδο πρακτικής. Ναι, και έτσι όμως την απόφαση. Θέλουμε να το κάψουμε. Γιατί άμα πας έτσι και εγώ, όταν θα πάω στο Υπουργείο την απόφαση και θα κάνετε από κάτω ότι σου ζούνε διαφωνή, γιατί θέλετε να με παρακολουθείτε εκεί και εγώ πάνω το ζητήσω, ουσιαστικά μου λέει τώρα με κοροϊδεύει. Για τα μάτια του χώρου. Πρέπει να έχουμε μια καθαρή απόφαση ότι έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία εξέβρεσης χώρου. Ένα. Καθαρή τελείω μια απόφαση. Όπου δεν αποκλείεται το κόσμο. Δεν αποκλείεται. Μα δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται αυτό το δώσει. Δεν αποκλείεται. Ανοίγει μια διαδικασία εξέβρεση χώρου. Διαδικασία εξέβρεση χώρου. Μπορεί να έρθει ο ιδιοκτήτη του σημερινού κοπέδου. Προσέξτε να πω. Σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να έρθει ο ιδιοκτήτη. Μπορεί να έρθει ο ιδιοκτήτη ή κάποιο παραμύθι και να σου πει εγώ προσφέρω αυτό το χώρο. Ωραία. Δεν αποκλείεται να πω. Είπα το εξής, για να μην παρεξηγούμε. Είπα να διαδικασία εξαίρεσης χώρου να πραγματοποιηθεί, συμφωνούμε, χωρίς να αποκλείουμε τον υπάρχοντα χώρο που σου βγουν περιβαλλοντική όρο. Αν την πας αυτή την απόφαση στο Υπουργείο Πολιτισμού, είναι πιο πρόβλημα. Καταλήνα, πώς πρέπει να υποθεί. Δεν θα σου λέω. Όπως ναι, αλλά αυτό. Είναι σαν να δείτε στα ευρωπαϊκά. Γιατί, όταν θα πάμε στο Ιμενγκόνι και δούμε την απόφαση. Γιατί άλλο θέμα είναι η πρακτικότητα μιας απόφασης και άλλο θέμα είναι ότι συμφωνούμε έξω από την απόφαση, το οποίο να μας βοηθήσει στη διαδικασία. Εγώ τη βλέπω αυτή την απόφαση σαν ενισχυτική στο να μην είναι εκεί το σωτήριο, το θεματοποιητής. Άρα, νομίζω κατά τη γνώμη μου ότι πρέπει να την ψηφίσουμε ως αρχή καθαρή, διότι δεν μπορείς να πας μετά σε ένα συμβούλιο στον Υπουργό και να του πεις στο γράφω και από κάτω. Δηλαδή, υποσημείωση. Δεν μας συμφέρει, νομίζω. Και αν πάμε όλες οι παρατάξεις μαζί και πάμε και με μια καθαρή απόφαση ομόφωνη, θα βγάλουμε και ένα πρόσωπο ότι. Ναι, με ναι. Από την. Εγώ προτείνω για την Επιτροπή ένα άτομο από την αντιπολίτευση και να βάλουμε και τον κύριο Δινιακό από την. Με τις αναπληρωτές της. Τον κύριο Δινιακό με τον κύριο Κουστάρνα. Και ο κύριο Φρανάτο. Με την κυρία Τασούλα. Δεν πειράζει. Για Τασούλα να έχουμε και εγώ την Ιδρούση. Αυτή την επιτροπή που έλεγε πριν. Γιατί δεν άρχισε και εγώ, ποιος είπατε εσύ. Να βρείτε το χτύμα. Γιατί και τη Θεσσαλία. Να βρούμε το χτύμα. Είναι η επιτροπή για εκτίμηση του ακινήτου που θα βρούμε να πιστεύουμε. Εδώ τους έβαλε. Λοιπόν, Δινιακός, Δινιακός Μουστάκας. Τρανάθος και κύριε Παπαϊκό. Παραλάβαμε την πρόταση. Λοιπόν, εκρίνεται η ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για την εγκατάσταση και λειτουργία του δυνατοποιητή. Οι όρθιοι διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή. Η δημοκρασία θα διεξαχθεί από αρμόδια τριμελή επιτροπή που θα την ορίσει το Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του, γιατί δεν έμπαινε σαν έκτακτο αυτό. Και τα μέλη της Επιτροπής που θα εκτιμήσουν
την αξία των εκκινήτων που θα προταθούν.